αυτό. Υπάρχει μία διάσημη Λατίνα η οποία ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία σε ένα βαζάκι τα παΐδια της. Τα παΐδια της. Τα παΐδια της. Θέλετε να το δείτε αυτό? Ναι, τέλεια. Έχω κι άλλο όμως να σας δείξω πέρα από τα παΐδια της διάσημης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στο σύνολό τους λαμπεροί και έχουν όλοι σχεδόν δόξα και χρήμα. Αντικείμενα θαυμασμού, ενδάλματα, πρότυπα. Κι όμως. Πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια φοβερή τρικυμία εν κρανίο. Πίσω από κάθε φαντεζή πόζα, ένας πόνος που μπορεί να προέρχεται από λουμπάγκο ή από ψυχή. Αν σταματήσετε να κοιτάτε και αρχίζετε να βλέπετε, τότε το κουβάρι θα ξετυλιχτεί εύκολα μπροστά στα έκπληκτα μάτια σας. Η Ιταλία που είναι πολύ διάσημη Λατίνα και που κάνει πολύ μεγάλο σουξέ στις Φιλιππίνες και αν δεν σας λέει κάτι έχει ενσαρκώσει με επιτυχία τη Ροζαλίντα, τη Μαριμάρ και τη Μαρία της γειτονιάς, είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα με σύμπλεγμα απέσιου χιούμορ. Σε πρόσφατο φιλιππινέζικο ταξίδι της ανέβασε φωτογραφίες με βάζο περιέχουν παϊδάκια που με καμάρι είπε ότι είναι δικά της, τα οποία είχε αφαιρέσει για καλύτερη σιλουέτα και τα κράτησε ενθύμιο ακριβό. Λίγο μετά το μετάνιωσε και με θράσος ανάρτησε. Δεν είναι δικά μου, αυτά είναι τα δικά μου, που είναι πικάντικα σαν και εμένα. Και χλαπάκιασε το παΐδι. Πολύ αστείο.